Για πρώτη φορά ήταν παρόν στην κορυφαία διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλων στις Βρυξέλλες ο Δήμαρχος Αργυθέας Ανδρέας Στεργίου. Ο κύριος Στεργίου είχε ενεργή συμμετοχή σε θεματικές συζητήσεις που αφορούν άμεσα στην περίπτωση της Αργυθέας και ενημερώθηκε για καλές πρακτικές αντίστοιχων ορεινών περιοχών ανά την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων είναι μια τετραήμερη εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των περιφερειών και των Δήμων στη χάραξη πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους. Στο περιθώριο της παρουσίασης στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ο κύριος Στεργίου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις ακροάσεις των υποψηφίων Ευρωπαίων Επιτρόπων, αλλά και να συνομιλήσει με πολλούς ευρωβουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, καθώς και με ανώτερους αξιωματούχους. Ειδικότερα, συναντήθηκε με τους ευρωβουλευτές κυρίους Μεϊμαράκη, Κεφαλογιάννη, Ζαγοράκη, κυρία Σιμακοπούλου, κύριο Κίρτσο, Κόκαλη, Κουντουρά, Γεωργούλη, Ανδρουλάκη και Καϊλή, την Ελληνίδα ευρωβουλευτή που είναι εκλεγμένη με το κόμμα του Προέδρου Μακρόν στη Γαλλία, κυρία Ζαχαροπούλου, και το Βέλγο ευρωβουλευτή, κύριο Μάρκ, που στελεχώνει την Επιτροπή Γεωργίας. Συναντήθηκε επίσης με την ευρωβουλευτή και Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, καθώς και τη Διευθύντρια του Δικτύου Γιουρομοντάνα, κυρία Κλωτό, με πολλούς αιρετούς και αυτοδιοικητικά στελέχη. Σε όλους έθεσε το πάγιο αίτημα για την άμεση καθιέρωση της αρχής της ορεινότητας ως ξεχωριστή βάση χρηματοδοτήσεων εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027, ξεφεύγοντας από την οριζόντια λογική των προσκλήσεων και εστιάζοντας την bottom-up κατεύθυνση. Τα μηνύματα από όλες τις πλευρές είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Ιδιαίτερα αποδοτική ήταν για ακόμη μία φορά η συνεργασία του Δημάρχου με τον συμπατριώτη του Αντώνη Κωσιβάκη, που δεν είναι μόνο κορυφαίος στέλεχος του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και πρωτεργάτης πολλών επιτευγμάτων σε ολόκληρη την περιοχή της κοιλάδας του Αχελώου. Στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις ήρθαμε στις Βρυξέλλες στο European Week of Regions and Cities, προκειμένου να διεκδικήσουμε από την πρώτη στιγμή ό,τι μας αναλογεί. Μπορεί η Αργυθέα να είναι ένας ορεινός και δυσπρόσιτος τόπος, ωστόσο εμείς θέλουμε να την κάνουμε πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις. Παρακολουθούσαμε τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων και ήρθαμε εδώ για πλήθος επαφών, έτσι ώστε να αναδείξουμε το μείζον ζήτημα της αρχής ορεινότητας, το οποίο μάλιστα έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά στο άρθρο 101, παράγραφο 4. Έτσι λοιπόν, ζητούμε ξεχωριστή μέρημνα και με βάση την αρχή της ορεινότητας και εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου, αναμένουμε να υπάρξει μια εξειδίκευση στη χρηματοδότηση, να ξεφύγουμε από την οριζόντια λογική των προσκλήσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έτσι ώστε να επιτύχουμε επιτέλους την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών. Δεν γίνεται εν έτη 2019 να μιλάμε για περιφερειακή πολιτική και να μην έχουμε στην πράξη περιφερειακή διακυβέρνηση. Θεωρούμε ότι η Αργυθέα και οι ορεινές περιοχές έχουν πάρα πολλές προδιαγραφές και αυτές είμαστε εδώ για να τις αναδείξουμε.